Κύριε Κασελάκη. Καλημέρα. Είστε κουρασμένος από το Σαββατοκύριακο? Όχι ιδιαίτερα. Εντάξει. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας, γιατί έχουμε την ευκαιρία αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά που συζητάμε. Γελάω για τη λέξη τιμή. Πολλές φορές όταν πηγαίνω σε ένα εστιατόριο ή σε ένα καφέ, μου λένε «Α, τιμή που σας έχουμε εδώ». Και πάντα λέω, μην λέτε τιμή σε πολιτικούς. Όπα, γιατί? Διότι η τιμή είναι στους πολιτικούς να μπορούν να έχουν στα χέρια τους την δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή των άλλων. Τη δυνατότητα δηλαδή να έχουν την ευθύνη των ζωών, των συμπολιτών μας στα χέρια μας. Δηλαδή αυτό είναι η ύψιστη τιμή. Εντάξει, και η ευθύνη. Η αλήθεια είναι ότι τώρα... Άσε ότι οι πολιτικοί δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους στα εστιατόρια, αλλά άλλη συζήτηση αυτή. Καλά και δημοσιογράφοι το κάνουν αυτό, δεν είναι μόνο προνόμιο απλώς των πολιτικών. Απλώς το λέμε γιατί όταν υποδέχεις στο σπίτι σου έναν άνθρωπο, λες τιμή μου που ήρθες, ας πούμε, στο σπίτι. Ναι. Και γι' αυτό το λέμε για εσάς. Λοιπόν, θέλουμε να σας ρωτήσουμε πολλά πράγματα που σκεφτόμαστε, που συζητάμε εδώ με τον Ιορδάνη, που μας ρωτάνε οι φίλοι και να κάνουμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Νομίζω ότι και σας πετυχαίνουμε και σε μια περίοδο που έχει και πολλές εξελίξεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εχθές είχατε κεντρική επιτροπή, είχαμε και το αποτέλεσμα στη Γαλλία. Να τα σχολιάσουμε ένα-ένα, να τα πάρουμε. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τι σημαίνει η νίκη Μελανσόν? Γιατί σας είδαμε ότι βγάλατε και μια ανακοίνωση που λέτε και στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν θαύματα. Καταρχάς, έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην Γαλλία στο τέλος. Είναι η αρχή μιας διαδικασίας, στην οποία προφανώς η αριστερά, και να τονίσω όχι η κέντρο αριστερά, η αριστερά, έχει πλέον τη μεγαλύτερη επιρροή από τις άλλες παρατάξεις σε αυτήν τη διαδικασία. Και αυτό είναι βεβαίως θετικό. Αλλά πρέπει λίγο να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας και στον κόσμο ποιο ακριβώς είναι το εκλογικό σύστημα της Γαλλίας, γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Mm-hmm. Εδώ πέρα μιλάμε για 577 περιφέρειες, μονοεδρικές. Με άλλα λόγια, εάν κάποιος το κάνει αυτό αναλογικά με τον πληθυσμό της Γαλλίας στην Ελλάδα, θα είχαμε 89 περιφέρειες στην Ελλάδα. Με 89 μονοεδρικές περιφέρειες, πιστεύετε ότι δεν θα αναγκαζόμασταν με δύο γύρους να είχαμε σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων? Mm-hmm. Τότε να δείτε πόσο δύσκολο θα ήταν για τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει 41% συν μπόνους και να μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα. Αυτό ισχύει για το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Απλά λέμε τώρα για βουλευτικές εκλογές. Μπορεί σε ένα να υπάρχει σύστημα σύγκληση, το οποίο είναι ημιπροεδρικό στη Γαλλία, με μονοεδρικές περιφέρειες στο άλλο μισό, ας πούμε, του πολιτεύματος. Ενώ εμείς έχουμε ένα αμυγός, ένα σύστημα το οποίο βασίζεται καθαρά... Ενισχυμένης αναλογίες, που βασίζεται καθαρά στη δύναμη των κομμάτων στη Βουλή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Όχι, παρόλα αυτά... πολιτικά λέμε. Τώρα στην Βρετανία βγήκαν οι κόκκινοι. Οι εργατικοί. Ένα πολιτικά μισό λεπτό. Επειδή εάν πάρει κάποιος τα ποσοστά του πρώτου γύρου των εκλογών εδώ των δημοτικών στην Αθήνα, που ήταν 41-14-13, και βάλει αυτά τα ποσοστά στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα για τη Βουλή, καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια τεράστια διαφορά του πρώτου κόμματος και δυνατότητα αυτοδυναμίας και το καθεξής. Ναι. Με αυτά τα ποσοστά όμως στο δεύτερο γύρο εδώ στην Αθήνα, όντως με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τον πρώτο γύρο σε οποιοδήποτε θα ήταν προοδευτικός υποψήφιος, καταφέραμε να νικήσουμε τον κύριο Μπακογιάννη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλαβαίνουμε λίγο το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Η σύγκληση στο τωρινό σύστημα το βουλευτικό προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί υπάρχει και ενισχυμένη αναλογική, αλλά πρέπει να γίνει σταδιακά σε βάση προγραμμάτων. Δεν είναι το ίδιο με μονοεδρικές περιφέρειες ή με μια θέση ενός τοπικού άρχοντα, άλλη έκφραση που συγχαίρομαι στα ελληνικά, η λέξη τοπικός άρχοντας. Αλλά πάμε παρακάτω με δύο γύρους. Τα κόψαμε παλιά. Ναι, είναι παλιά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ώρα για συγκλήσεις. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι, καθόλου δεν είναι αυτό το οποίο λέω. Αντιθέτως, λέω ότι να αρχίσουμε τη συζήτηση της σύγκλησης. Εγώ ίδιος στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή που είχαμε το Σάββατο, είπα ότι στις επόμενες προτάσεις, τροπολογίες, προτάσεις νόμου που θα έχουμε στη Βουλή στο ζήτημα των τραπεζών, mm-hmm. το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους Έλληνες πολίτες και μια κροϊδία που βιώνουμε στη χώρα μας,
αυτά τα υπερκέρδη των τραπεζών, μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν ζημιώσει τον Έλληνα πολίτη 40 δισεκατομμύρια ευρώ, ότι εκεί θα απευθυνθώ στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, όταν αυτές οι προτάσεις είναι έτοιμες, όποια και να είναι αυτή η ηγεσία, για να συνεργαστούμε στο να τις βελτιώσουμε. Και αν είναι ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να έχει συνένεση, να το υποστηρίξουμε μαζί από την πλευρά μας, δηλαδή αν όντως κάνει μια σημαντική αλλαγή στο σύστημα, τότε έχει καλό σου. Θα το στηρίξουμε. Πρώτα, να σας πω κάτι και θα σας πούμε όμως, να τελειώσω μια φράση. Πάνω σε αυτό, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε κανένα απολύτως κόλλημα να έχουμε πολύ φιλολαϊκή μεταρρύθμιση στις τράπεζες, στις προμήθειες, στα υπερκέρδη τους. Μα γίνεται αυτό, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, γιατί κάποιοι ρωτήστε λένε τον κύριο Χατζηδάκη. Ότι ο Κασελάκης λέει πράγματα που δεν γίνονται. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος δυστυχώς και δεν τον εννοώ ως προσωπική μορφή, αλλά δεν έχει δουλέψει στην πραγματική οικονομία στο επιχειρήν. Δηλαδή, δεν μπορεί, κατ' νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας, και πρέπει να έχει, όποιος έχει ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο, πρέπει να έχει εμπειρία στην οικονομία. Στον πραγματικό κόσμο της οικονομίας. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσεις τι πάει να πει, να παίρνεις ρίσκο, να πρέπει να εσωσκελίζεις τους λογισμούς και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να είναι θεωρητική εμπειρία ενός πολιτικού. Αν πιστεύετε ότι η κυβέρνηση, ας πούμε, έχει αυτό το πρόβλημα με τις τράπεζες και τα επιτόκια και δεν θέλει να τα ρίξει. Μα ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης, λοιπόν. Ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης, λοιπόν. Τι πάνε να πει δεν ακούνε οι τράπεζες. Λέει, αν δεν τα αλλάξετε, θα αναγκαστούμε να παρεύουμε, να ρυθμίσουμε. Άρα τι κάνει τόσα χρόνια. Ξέρετε, αυτό είναι ένα. Ξέρετε, οι τράπεζες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό δεν ισχύει. Οι τράπεζες ρυθμίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών λέει ότι αν θυμάστε από τα μπινελίκια. Και τώρα ναι. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα, στο αν δεν κάνετε κάτι θα έρθει νόμος, θα έρθει ρύθμιση. Λοιπόν, τι ισχύει από τα δύο τελικά. Αν έχει δυνατότητα ο Υπουργός να κάνει κάτι, γιατί δεν το κάνουν. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν μπορείτε να απαντήσω. Δηλαδή, αυτή είναι η ερώτηση. Δεν πρέπει να την απαντήσω εγώ. Αν ερχόσασταν εσείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή η αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Κασελάκη, αν ερχόσασταν. Αυτή είναι η ερώτηση. Οφείλεται να απαντήσει η κυβέρνηση και ο υπουργός της. Μισό λεπτάκι. Αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση ή αν είστε κυβέρνηση, τι θα κάνετε γι' αυτό. Γιατί αυτό με τις τράπεζες πραγματικά είναι ένας βραχνάς και για τα νοικοκυριά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που η αλήθεια είναι ότι ακούμε τον τελευταίο καιρό ότι κλείνει μία μετά την άλλη. Ναι. Όσο οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών έχουν ρεκόρ κερδών. Και να είμαι ξεκάθαρος, δεν το κατηγορώ αυτό. Μακάρι όλες οι επιχειρήσεις να έχουν κέρδη. Θέλουμε να έχουμε πλούτο με βιώσιμη συμπεριληπτική ανάπτυξη στη χώρα μας. Αλλά δεν είναι δυνατόν, όπως λέτε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην μπορούν να περάσουν το κατώφλι των τραπεζών και συγχρόνως όσες έχουν πρόσβαση και στο σύστημα και στο τραπεζικό σύστημα και στο πολιτικό σύστημα και σε όλα τα συστήματα που υπάρχουν να μπορούν να έχουν ρεκόρ κερδών. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά στην οικονομία. Πρέπει να καταλάβετε. Εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Απλώς το θέμα είναι πώς το λέμε στον κόσμο. Ότι οι μικρές επιχειρήσεις πια είναι η ευρωπαϊκή οδηγία ότι δεν δανείζονται από τις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν μπορούν να στηρίξουν επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Το ξέρετε πολύ καλά. Εάν 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, τότε έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα με την οικονομία μας και όλο αυτό το αφήγημα περί πρώτης χώρας των οικόνομης και ανάπτυξης δεν ισχύει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε ότι όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές σε αυτό. Όπως υπάρχουν και για το ιδιωτικό χρέος. Είναι άλλη μια μάστιγα που θα βρούμε μπροστά μας. Και θεωρώ είναι επίτρεπτο το κυβερνών κόμμα να μην παρουσιάζει τη δική του ρύθμιση χρέους, το δικό του χρέος να αυξάνεται κυριολεκτικά επάπερον κάθε χρονιά. Ανατοκίζεται και αυξάνεται το χρέος της δημοκρατίας. Και μέσα σε δύο χρόνια δούμε τόσα σπίτια να χάνονται στα κόκκινα δάνεια από πολίτες. Εσείς το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια τεράστια υποκρισία. Αυτό είναι ένα θέμα. Εσείς το ΣΥΡΙΖΑ έχετε χρέη ως κόμμα. Τραπεζικά χρέη όχι. Mm-hmm. Χρέη σε προμηθευτές έχουμε. Ναι. Απλά αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να εξορθολογήσουμε τις δαπάνες μας με τα έσοδά μας, τα νέα ποσοστά στα οποία είμαστε αυτή τη στιγμή, διότι η χρηματοδότησή μας έχει μειωθεί στο ίμιση. Για να μπορούμε να λέμε στον κόσμο με αυθεντικότητα και ειλικρίνεια ότι μπορούμε να φτιάξουμε το σπίτι μας και συνεπώς μπορούμε να φτιάξουμε τη χώρα μας. Αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Και επαναλαμβάνω, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν παρουσιάζει τη ρύθμιση χρέους που έχει στο κόμμα της. Είναι μια ρύθμιση χρέους που δεν μπορεί να έχει ο Έλληνας πολίτης στα δικά του χρέη. Mm. Και επίσης τις ρυθμίσεις χρεών των πολιτικών στο πόθεν έσχεσαι τους. Εμείς κάνουμε τροπολογία γι' αυτό. Σαν πρόσωπα, λέτε. Σαν πρόσωπα. Δεν πρέπει να ξέρουμε
πώς πληρώνουν, τι πληρώνουν, από πού, ποιος τους αλλάζει τους όρους όταν τους βολεύει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Στη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, εξακολουθούν να παίρνουν μεγάλη αποζημίωση. Ενώ σαν κόμμα να παίρνει αποζημίωση. Εσείς την έχετε, έτσι, έχει περιοριστεί η αποζημίωσή σας. Και για να έρθουμε στην ουσία του πράγματος τώρα. Ξαφνικά ο Στέφανος Κασαδάκης βρέθηκε στο οικονομικό αντιέξοδο και έχει να διαχειριστεί, ας πούμε, τα προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε και αυτό με την Αυγή, ένα μεγάλο θέμα. Ναι, μην αποπροσανατολίζουμε όμως από την ουσία του κυβερνώντος κόμματος. Όχι, θα τα πούμε όλα, Διότι επαναλαμβάνω, εμείς θέλουμε να οι ρυθμίσεις των πολιτικών προσώπων να είναι δημόσιες των χρεών τους. Και η Νέα Δημοκρατία το απορρίπτει αυτό. Και αυτό πρέπει να καταγραφεί. Τώρα, όσον αφορά στο δικό μας θέμα, προφανώς είναι κάτι το οποίο εδώ και μήνες το έχουμε βρει μπροστά μας. Αυτό το λόγο αναγκάστηκα, αν θυμάστε, και να δανείσω στα μέσα για το δώρο Χριστουγέννων πριν από μερικούς μήνες. Και πάλι αυτή τη στιγμή που έχουμε το πλαίσιο αυτό έχει γίνει πλέον ασφικτικό. Δηλαδή από την επιχορήγηση που πήραμε για τις ευρωεκλογές, ένα μεγάλο κομμάτι πήγε στα μέσα του κόμματος. Mm-hmm. Αντί να πάει σε ψηφοδέλτια, εκτυπώσεις, καμπάνιες διαδικτυακές κ.ο.κ. Άρα αυτή είναι αλήθεια. Να κάνουμε. Πρέπει να... Λύση βρήκατε με τους εργαζόμενους προχθές στην Αυγή που πήγατε? Λύση δεν έχουμε βρει ακόμα, αλλά έχουμε βρει ένα τρόπο επικοινωνίας και μία σχέση ειλικρίνειας, η οποία πρέπει να είναι η σχέση που θα διέπει μια τέτοια κατάσταση. Το κομμάτι αυτό πλέον το έχει αναλάβει η Οικονομική Επιτροπή που ενέκρινε η Κεντρική Επιτροπή και η οποία θα παρουσιάσει μερικές προτάσεις, μια εισήγηση, μια ανάλυση στην επόμενη πολιτική γραμματεία, την οποία την έχουμε ήδη ανακοινώσει για την Πέμπτη το απόγευμα. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη το μεσημέρι. Ο τρόπος που το ανακοινώσατε, θεωρείτε τελικά ότι ήταν λάθος? Θέλω να πω, ήσασταν στην Αμερική, βγήκε μια ανακοίνωση, πολλά από τα στελέχη σας είπαν δεν το ξέραμε. Κάποιοι άλλοι είπαν το είχαμε συζητήσει, αλλά δεν ξέραμε ότι θα βγει τώρα η ανακοίνωση. Τελικά θεωρείτε ότι ήταν λάθος ο τρόπος? Το ζήτημα αυτό έχει συζητηθεί με τις διοικήσεις των μέσων αρκετές φορές εδώ και μήνες. Εξάλλου, αυτόν τον λόγο και την πρώτη μέρα που γύρισα από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο μετά τα Χριστούγεννα, είχα πάει πάλι στην Αυγή για συνάντηση. Α, το είχατε συζητήσει με τη διοίκηση? Το είχαμε συζητήσει για τις επιλογές που πρέπει να είναι εκεί. Δεν είναι έκπληξη σε κανέναν ότι είχαμε τέτοιο ζήτημα. Το είχαμε συζητήσει στο εκτελεστικό γραφείο τον Απρίλιο, για το αν έπρεπε να κλείναμε, να αναστέλαμε το καθημερινό φύλλο τον άμεσα ή μετά τις ευρωεκλογές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο το 23. Και απλά να σας πω πολύ πριν. Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, και είχαν βγει και δημοσιεύματα ότι θα ανασταλεί το καθημερινό φύλλο και απλά δεν εφαρμόστηκαν από την προηγούμενη ηγεσία, οι σκέψεις, οι αποφάσεις. Εγώ θέλω να σας πω, επειδή το ξέρω, πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, υπήρχαν σενάρια κλείσιμο της Αυγής και τότε είχαν βρει κάτι ευρωπαϊκά κονδύλια και την κρατήσαν. Ναι, απλά κατηγορήθηκε και ο κ. Κασελάκης για τον τρόπο που έγινε. Ο κ. Κασελάκης κατηγορείται για ό,τι κάνει. Εντάξει, άρα αυτό θεωρείται δεδομένο. Όπως και για ό,τι δεν κάνω. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εκπροσωπώ τον βασικό μέτοχο των δύο αυτών μέσων, που είναι ανεξάρτητες εταιρείες. Και ως βασικός μέτοχος δεν είναι η εξ ολοκλήρου δική μου ευθύνη, όπως λέτε, ίσον στην Αμερική, γιατί δεν ενημέρωσες. Δεν είμαι προσωπικά ο διευθύνων σύμβουλος της εφημερίδας ή του διαφωνικού σταθμού. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα οργανόγραμμα μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς. Εμείς είμαστε ο μέτοχος και αυτή η ρόλη πρέπει να διακριθεί. Από εκεί και πέρα, επειδή καταλαβαίνω και τον πολιτικό, ιστορικό παράγοντα, αλλά και τον ανθρώπινο παράγοντα, πήγα διαζώσεις, έχω καλλιεργήσει μια καλή σχέση με τους εργαζόμενους και δεν ξέρουν ακριβώς τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και είναι και στο δικό τους κομμάτι αυτή τη στιγμή από εδώ και πέρα να μας δώσουν προτάσεις για το πώς τα μέσα θα γίνουν πιο ελκυστικά στον κόσμο. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, να σας ρωτήσω και αυτό, μια που συζητήσαμε, που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τα οικονομικά για τα μέσα. Όταν απλώθηκε αυτή η βεντάλια για τα οικονομικά που δίνεται στα μέσα, χρήματα σε... Επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα, σας ρωτάω και θα ήθελα πολύ καιρό να το ρωτήσω σε πολλά στελέχη και το έχω ρωτήσει, απάντηση δεν έχω πάρει. Χρήματα έχετε βρει που δίνονταν σε τρόλ? Προσωπικά όχι.
Δεν έχω βρει. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το... στον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο γνωρίζω εγώ, που είναι ο... από τις 24 Σεπτεμβρίου και μετά, σας εγγυώμαι ότι δεν υπάρχουν κονδύλια τα οποία πάνε σε τρόλ. Εδώ δεν έχουμε κονδύλια να πληρώσουμε τους, δυστυχώς αυτή τη στιγμή, τους μισθούς στους ανθρώπους του κόμματος, και μέχρι να καταβληθεί το επόμενο ΦΕΚ από την κυβέρνηση, η επόμενη επιχορήγηση, και πραγματικά θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την υπομονή των ανθρώπων του κόμματος, επειδή ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή αυτό που αντιμετωπίζουν, και αισθάνομαι βαθιά μέσα μου την ευθύνη να τους κάνουμε υπερήφανους στην παραγωγή πολιτικής από εδώ και πέρα. Σας ρώτησα γιατί χθες ο Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής σας, στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι όταν ανέλαβε το κόκκινο, παλιά ήταν αυτό, επί Τσίπρα, είχε βρει διάφορους οι οποίοι ήταν μέσα εκεί, ακτιβιστές που παίρναν μαύρα χρήματα. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν μπορώ να σχολιάσω δημόσια ότι υπόνεται μέσα σε κλειστά όργανα. Αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την απευθύνεται σε εκείνον και στην ηγεσία της εποχής. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα το οποίο προσωπικά έχω παρατηρήσει. Επί των ημερών σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Νομίζαμε ότι τον πήγαμε πολύ λαού-λαού. Τώρα λίγο πρέπει να ανεβούν οι τόνοι. Τι λαού-λαού, επειδή το αφήνουμε και μιλάει εννοείς. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Λέω τώρα πρέπει να τον στριμώξουμε λίγο. Για στριμώξε τον λίγο. Για στριμώξε τον. Κύριε Κασελάκη, τι θα γίνει, θα λείπετε έτσι τόσο καιρό όλο το χρόνο συνέχεια σε ταξίδια? Δεν κατάλαβα ακριβώς τι είπα. Πότε θα είστε εδώ πέρα, θέλω να πω ότι... Νομίζω έχω υπάρξει στην Ελλάδα, έχω αλωνίσει τη χώρα πάνω κάτω από τον περασμένο Απρίλιο, όταν αφήχθην στην πατρίδα μας εν αναμονή της ανακοίνωσης του επικρατείας. Άρα είναι πάνω από ένα χρόνο. Ναι, αλλά τα όργανα παραπονιούνται ότι δεν είναι εδώ ο κύριος Κασελάκης, πότε θα συνεδριάσουμε, τι θα κάνουμε. Τα όργανα έχουν συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή 6 φορές από τότε που εξελέγει πρόεδρος, περισσότερο από κάθε άλλο κόμμα, και η Πολιτική Γραμματεία περισσότερες φορές. Έχω συναντηθεί με τους βουλευτές μας πάρα πολλές φορές διαζώσεις τετ' α τετ. Συν να θυμίσω ότι κάναμε και την συγκέντρωση που είχαμε στις Πέτσες το Γενάρη, αν το θυμάστε. Συζητήθηκε πολύ και αυτό. Δύο-τρεις μέρες, ήταν πάρα πολύ παραγωγική, την οποία δεν την έχουν βιώσει στον ΣΥΡΙΖΑ ή γενικά νομίζω σε οποιοδήποτε κόμμα εδώ και πάρα πολύ καιρό, εάν όχι ποτέ. Άρα λοιπόν η προσωπική επαφή με τα στελέχη και τα όργανα και τους βουλευτές έχει υπάρξει πολύ έντονη και πολύ στενή. Αυτό είναι λοιπόν ένα στερεότυπο, τέλος πάντων, μια προκατάληψη ότι... δεν ξέρω, ρωτήστε τους ίδιους να σας πούν. Αλλά το θέμα είναι ότι, εντάξει, προφανώς υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να γίνουν πιο συχνές. Γι' αυτό εξού και είπα ότι θα σας ταράξω στην συλλογικότητα. Και το εννοώ, διότι είναι κρίσιμες οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε από εδώ και πέρα. Και πρέπει όλοι να είμαστε προ των ευθυνών μας. Ειδικά όταν υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες λίμναζαν στο κόμμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τις οποίες πρέπει τώρα να διαχειριστούμε. Αυτό θα σας έλυνε και τα χέρια όμως. Αν συνεδριάζαν τα συλλογικά όργανα, δεν θα αναγκαζόσασταν να πέντε και δυσάρεστε. Επαναλαμβάνω, συνεδρίαζαν και συνεδρίασαν. Και θα συνεχίσουν να συνεδριάζουν και πολύ πιο συχνά. Αλλά πρέπει λίγο να σκεφτούμε τι έχει περάσει όλη αυτή την περίοδο που είμαι πρόεδρος. Πέρα από τις δύο διασπάσεις, την ανάγκη να βρούμε τρόπο για το χριστουγεννιάτικο δώρο το Δεκέμβρη, αμέσως μετά, τη διαδικασία για το συνέδριο, που πάλι συνεδριάζαμε όλη την ώρα και κάναμε και δύο τοπικά συνέδρια στην Δυτική Μακεδονία και στην Θεσσαλία. Μετά είχαμε το συνέδριο. Σωστά. Λοιπόν, κάναμε το προγραμματικό μας συνέδριο. Αμέσως μετά είχαμε πάλι συνεδρίαση. Μετά εκτελεστικό γραφείο. Ήμουνα και στην βασική εκπαίδευση στην θητεία μου για ένα διάστημα. Και μετά είχαμε δύο μήνες ευρωεκλογές, καμπάνια. Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε για μία φυσιολογική ή βαρετή συγκυρία εδώ πέρα. Και αυτή την άποψη πρέπει απλά να θυμόμαστε λίγο σε τι πλαίσιο λειτουργούμε. Ήταν 9 πάρα πολύ έντονοι μήνες. Τώρα πάμε μπροστά. Είχαμε καταρακωθεί, είχαμε κατακριμνιστεί στο να είμαστε η τρίτη δύναμη της χώρας, μονοψήφιο, διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ήταν εύκολο αυτό για όλο το σύστημα και για πολλούς να είχαν το ΣΥΡΙΖΑ τόσο εξασθενημένο. Και ανταυτού όχι μόνο αναταχθήκαμε, όχι μόνο στήσαμε ανάστημα, αλλά καταφέραμε να βγούμε και πάλι δεύτερη με διαφορά, πρώτη στους νέους, 17-35 ετών. Πήγαμε πολύ καλά στην Αθήνα, στην ευρύτερη Αττική Αθήνα και ειδικά στις λαϊκές συνοικίες. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ναι. Και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε να μπορέσουμε να, στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, που είμαστε σε απόσταση αναπνοής από τη Νέα Δημοκρατία, να γυρίσουμε πάλι αυτές τις γειτονιές, τις συνοικίες, την μεριά μας. Εδώ το νόημα όμως της Κεντρικής Επιτροπής, για να πούμε και για αυτό που έγινε το Σαββάτο, είναι ότι ο Κασελάκης είναι απέναντι από την παλιά φρουρά του Τσίπρα. Και βλέπουμε να ξανανοίγει αυτό το μέτωπο, ότι είναι αυτοί οι 87 που πήγανε που κάναν την επιστολή, μεταξύ των οποίων και βουλευτές κτλ., οι οποίοι σας πρότειναν δύο δημοψηφίσματα, γενικώς έχουν μια άλλη θεώρηση. Και εισπράξανε από εσάς ότι να τα λέμε στα όργανα, αλλά αν βγαίνετε προς τα έξω και τα λέτε αυτά τα πράγματα, θα το σκεφτώ και εγώ κάπως διαφορετικά. Υπάρχει αυτή η διαμάχη εν ώψη και του συνεδρίου? Και δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια διαμάχη. Μην ξεχνάτε ότι εγώ ίδιος ήμουν που έκανα το ερωτηματολόγιο τον Φεβρουάριο, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις και το πώς τολμούσα να ρωτήσω τα μέλη του κόμματος και προκάλεσε την αμφισβήτησή μου στο συνέδριο. Άρα να μην μπερδεύουμε το ποια είναι η προσέγγιση μου. Αλλά το ίδιο το καταστατικό το οποίο έχουμε λέει ότι χρειάζεται καταστατικό συνέδριο για να αλλάξει. Το λέει ξεκάθαρα αυτό. Είναι μια στενή ερμηνεία. Δεν μπορούμε λοιπόν να παρεκκλίνουμε από το καταστατικό. Και επίσης, επειδή υπάρχουν, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται πολύ σκέψη, ανάλυση, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα και ψηφιακά να συμμετέχει στην ανάλυση των ιδεών στις οποίες επικεντρωνόμαστε. Αυτά τα οποία παρουσίασα στην ομιλία μου δεν ήταν προτάσεις ότι προτείνω αυτό, ήταν ιδέες. Ας αρχίσουμε να συζητάμε για τέτοιου τύπου ζητήματα. Και είπα μάλιστα ότι μπορεί να αλλάξω την γνώμη μου πάνω σε αυτή την ιδέα. Είπα, δεν είμαι αναγκαστικά θετικός, αλλά δεν λέω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά ας το συζητήσουμε. Ναι. Λοιπόν, και είδατε ότι προκάλεσε μια θετική αναστάτωση στην αίθουσα, ότι κάτι, αυτά όντως μπορούν να συζητηθούν. Αυτά χρειαζόμαστε να τα συζητήσουμε. Στη σημερινή εποχή, τα κόμματα, όπως βλέπετε από την κοινωνία, είδατε στις ευρωεκλογές υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη εποχή εδώ. Τώρα στις γαλλικές εκλογές, για να μπορεί να υπάρχει ανάχωμα στην ακροδεξιά, υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Άρα λοιπόν η κοινωνία δεν είναι ούτε απολιτικ, ούτε είναι αδιάφορη με τα τεκτενόμενα ή με την πολιτική. Μπορεί να ενεργοποιηθεί. Άρα αυτός είναι ο στόχος σας. Αλλά για να ενεργοποιηθεί πρέπει να αισθάνεται αξιοπιστία για το χρόνο για τον οποίο αφιερώνει. Δηλαδή ότι πάει κάπου αυτό, ότι με ακούει κάποιος. Κατανοητό. Διαγραφές θα υπάρξουν αν χρειαστεί. Γιατί καταλάβαμε από την ομιλία σας ότι είπατε το εξής, ότι θα συζητάμε στα όργανα, θα παίρνουμε αποφάσεις, αλλά μην ακούσω μετά στις κοινωνικές πλατφόρμες ή οπουδήποτε να ακούγονται άλλα πράγματα. Τι εννοούσατε με αυτό? Εννοώ αυτό το οποίο είπατε. Είπατε ότι θα πάρουμε θέση. Δηλαδή, η θέση της Κεντρικής Επιτροπής, παραδείγματος χάρη, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν πρόεδρο με κανονική θητεία. Όπως λέει το καταστατικό. Συγγνώμη. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος λέει δημόσια, παραδείγματος χάρη, ότι δεν πρέπει ο χι πρόεδρος, την εκάστοτε στιγμή να είναι πρόεδρος του κόμματος, προφανώς αυτό δεν συνάδει με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και των μελών του κόμματος. Ναι. Λοιπόν, άρα μιλάμε για απλά πράγματα. Δεν μπορεί να εκφράσει όμως κάποιος αντίθετη άποψη από αυτό. Βεβαίως και μπορεί, αλλά αυτό δεν είναι άποψη, αυτό είναι απόφαση. Εδώ το όργανο. Άποψη θα ήταν, παραδείγματος χάρη, η προσωπική μου θέση. Είναι ότι πρέπει να υπάρχει άμεση αναγνώριση από την Ελλάδα του κράτους Παλαιστίνης. Μπορεί ένας τέλεχος να πιστεύει ότι αυτό πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου. Θα μπορούσε θεωρητικά να ήταν εδώ απέναντί σας και να πει: η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να γίνει τώρα, πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου για αυτόν τον λόγο. Παρ' όλα αυτά, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή. Αυτό οφείλει να κάνει κάποιος. Αυτό είναι δεκτό. Είναι αποδεκτό. Όχι μόνο αποδεκτό. Αυτό περιγράφεται ξεκάθαρα και στο καταστατικό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως να σας πω. Άρα λοιπόν, όταν έχετε καλεσμένους εδώ απέναντί σας, ρωτήστε τους: είναι αυτή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ? Να δούμε. Να σας πω κάτι. Πολλά στελέχη το κάνουν αυτό.
Πολλά στελέχη το κάνουν. Απολύτως θεμητό. Ναι, εγώ όμως βλέπω διάφορα στελέχη και νέα στελέχη, τα οποία ξαφνικά έχουν μπει σε ένα στόχαστρο. Δεν ξέρω, της ομάδας σας, των συνεργατών σας, του στενού κύκλου σας. Νοτοπούλου και Ζαχαριάδη, λέμε. Λέω. Ο Ζαχαριάδης που έχει δώσει μια μάχη στην Αθήνα. Ή Νοτοπούλου που έχει δώσει μια μάχη και ήρθε προς την Θεσσαλονίκη. Τι φταίνε αυτά τα παιδιά, τα νέα που έχουν δώσει μάχες, να στοχοποιούνται. Δεν ξέρω ποιο είναι το υποκείμενο που τους στοχοποιεί. Πάντως, σας δίνω το λόγο μου ότι δεν είμαι εγώ προσωπικά. Άρα δεν γνωρίζω ποιοι τους στοχοποιούν, ούτε είναι ένα κέντρο το οποίο προσωπικά. Όλα τα δημοσιεύματα εναντίον τους είναι. Όλα τα δημοσιεύματα. Και μάλιστα είχαμε την κυρία Νοτοπούλου εδώ, η οποία εξέφρασε κιόλας και την απορία της. Τώρα για δύο στελέχη δεν λέμε για ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, είχαν άλλη πορεία. Να θυμίσω ότι τον Κώστα Ζαχαριάδη τον στήριξα από την πρώτη στιγμή που εξελέγει στη θέση του Προέδρου για την δική του καμπάνια στην Αθήνα. Και όπως είχα πει τότε, θα τρέξουμε πολλά χιλιόμετρα μαζί. Και έκανα ό,τι μπορούσα να είμαι στην διάθεσή του να τον στηρίξω. Συνεχίζει να τον υποστηρίζετε. Στο ρόλο του στην Αθήνα, προφανώς. Γενικότερα, σαν στέλεχος. Βέβαια, στηρίζω όλα τα στελέχη. Είναι. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας τώρα, ο Γιώργος και ο κύριος Θεοχαρόπουλος έφυγαν σαν αργόμιστοι. Λοιπόν, σκόλησε η Ρετσινιά, ότι είναι αργόμιστη. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Στην πρώτη περίπτωση είχε γίνει αλλαγή στο Προεδρείο του Κόμματος και είχε αλλάξει η διεύθυνση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα αυτό ήταν ένα διαδικαστικό θέμα. Και στην δεύτερη, γενικά ο κάθε βουλευτής, κάθε βουλεύτρια έχει δικαίωμα να έχει τον επιστημονικό ή την επιστημονικό συνεργάτη που επιθυμεί για να μπορεί να κάνει δουλειά του. Το αφήνω εκεί αυτό. Λοιπόν, και είναι λογικό ότι η μικρή κοινοβουλευτική ομάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν πρέπει να μπορεί να αποδώσει και να παράγει προτάσεις νόμου και τροπολογίες κ.ο.κ. Δεν στοχοποιώ κανένα και καμία. Αντιθέτως, είμαι στη διάθεση όλων να συνεργαστούμε και επειδή αναφέρεται και την κυρία Νοτοπούλου, να σας πω ότι θα επεξεργαστούμε προτάσεις και για στέγη και για τους συμπολίτες μας με αναπηρία και θα τις δείτε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Μαζί. Αυτό είναι είδηση. Και πάνω, ναι, λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα, λοιπόν. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, όχι. Τώρα. Και γενικά να ξέρετε ότι πιστεύω ακράδαντα ότι το κάθε μέλος του κόμματος, δεν λέω μόνο στέλεχος ή βουλευτής, λέω κάθε μέλος μπορεί να προσφέρει κάτι και έχει μία γνώση, μία εμπειρία, μία τεχνογνωσία που μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Οι ιδέες δεν είναι μόνο από αυτούς που έχουν αξιώματα. Είναι και από αυτό όλους, λοιπόν, αν το αξιοποιήσουμε ως ένα σύγχρονο κόμμα, θα είναι μια υπερδύναμη για μας από εδώ και πέρα. Τώρα, θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε αν ο κύριος Τσίπρας σας υπονομεύει ή τι εννοούσατε τέλος πάντων με την επιστολή σας ή αν έγινε λάθος εν τη ρήμη του λόγου. Τι εννοούσατε με αυτά που γράψατε. Δεν υπάρχει ανάγκη να αναφερθώ σε βάθος αυτή τη στιγμή ή από εδώ και πέρα σε οποιαδήποτε παιχνίδια αναφέρθηκα. Νομίζω αυτά θα φανούν στην πορεία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για όλους τους βουλευτές, μηδενός εξαιρουμένου, για όλα τα στελέχη, για όλα τα μέλη του κόμματος, να μπορούν να πούνε ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για σύγκληση στην ευρύτερη αριστερά και φυσικά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να ηγηθεί οποιασδήποτε συνεννόησης και να στηρίξει τον πρόεδρό του στο να είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια τέτοια συνεννόηση. Αυτό θεωρώ ότι είναι αυτονόητο για οποιονδήποτε είναι μέλος του κόμματος. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι είμαι ο πρώτος ο οποίος θέτει τον εαυτό του στην κρίση του κόσμου κάθε μέρα και με διαφάνεια. Άρα λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θέλω να κρίνουμε όλοι μας όλους. Έκανε κάτι ο Αλέξης που σας πείραξε. Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρεια δεν αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό που μόλις σας απάντησα ως την αυτονόητη γραμμή, τέλος πάντων, για οποιονδήποτε στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να αυτή τη γραμμή να την υποστηρίξουμε όλοι. Όλοι. Να το ρωτήσω διαφορετικά. Στον κοινό ΣΥΡΙΖΑ προγραμματίζεστε και θα βγει μέσα από το συνέδριο, μετά το καταστατικό συνέδριο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέση. Προφανώς και έχει θέση. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα προσέφερε πάρα πολλά θετικά στη χώρα μας. Και όταν προσωπικά είδα και την κοροϊδία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη,
από την οικονομική πολιτική που χωρίς να διορθώνει χρόνιες παθογένειες του κράτους συγκεντρώνει τον πλούτο σε ελάχιστα ολιγοπόλια και με τις περιφέρειες, τις αναπτυξιακές εταιρείες που πρόκειται για το άκρο νάωτον της διαπλοκής, σκέφτηκε ότι αυτό είναι μια κοροϊδία και είναι μια αδικία. Προφανώς είμαι πολιτισμικά προοδευτικός και οικονομικά προοδευτικός άνθρωπος, αλλά συστρατεύτηκα με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι, ακριβώς επειδή έλεγα αυτή τη διαφορά. Και επίσης επειδή η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας είχε καταστήσει τον Αλέξη σαν τον μπαμπούλα σε κάποιο σημείο και θεωρούσε ότι είναι τελείως ανήθικο αυτό. Άρα λοιπόν γι' αυτό συστρατεύτηκα σε τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Και εγώ μαζί με τόσους άλλους νέους στο κόμμα ανθρώπους και νέους ηλικία πολλοί από εμάς, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία όχι για να ψηφίσουμε με κάθε σεβασμό στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ μέσω μια συνέρεση, συγκόλληση, αναγκαστική συνεννόηση από τα πάνω ή πλαγίω. Μπήκαμε να στηρίξουμε το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα δυνατό αυτόνομο κυβερνητικό κόμμα. Κατανοητό. Και αυτό πιστεύω πρέπει να είναι η αρχική προσέγγιση όλων. Και γι' αυτό τον λόγο. Για δουλάχιστον το ίδιο. Λέει. Δεν θέλει και ο ίδιο. Συμφωνεί να ο καθένα συμφωνεί σε αυτό. Όπω σα είπα, εάν ένα βουλευτή, ο κ. Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ, επιθυμεί να συνεργαστούμε σε μία πρόταση νόμου, σε μία αλλαγή που θέλω να προτείνουμε. Αυτό μας αναφέρει. Θα συζητήσουμε εύκολα, χωρίς καμία προκατάληψη, χωρίς... αλλά συγγνώμη, πρέπει λίγο και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία επιθυμούν μια τέτοια σύγκληση, και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιθυμούν μια σύγκληση, πρέπει να πούμε και ένα συγγνώμη για αυτά τα οποία έχουν υποθεί και από τις δύο πλευρές, η μία προς την άλλη. Και να επικεντρωθούμε ότι πάμε μπροστά σε βάση. Εσείς είστε διατεθειμένος να ζητήσετε συγγνώμη? Προσωπικά βεβαίως και είμαι διατεθειμένος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να πω ότι αυτές οι εκφράσεις από εκείνη την εποχή είχαν πάει σε έναν βαθμό που δεν ταιριάζει στην πραγματικότητα. Αλλά συγχρόνως δεν νομίζω ότι το θέμα πολλών στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι με εμένα προσωπικά. Mm-hmm. Διότι είμαι νέος σε αυτό το στίβο. Άρα νομίζω είναι πιο πολύ θέμα με την ιστορία που υπάρχει. Mm-hmm. Και αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο έχω συνειδητοποιήσει στην πολιτική στην Ελλάδα, είναι ότι ο κόσμος που αγωνίζεται στο στίβο της πολιτικής έχει μνήμη. Άρα μπορεί να λέω, μα τι σου έχω κάνει εγώ, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ότι κάτι είχε υποθεί πριν στο από παρελθόν. 10 χρόνια, είχα γίνει κάτι. Αυτό το συνειδητοποιώ. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Mm-hmm. Πρόεδρε, επειδή πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο να παρατώσουμε και εμείς σκητάλη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο εγώ το ήξερα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Θέλω να σας το ρωτήσω να μου πείτε αν είναι αλήθεια ή όχι. Θα νοικιάσετε την Κουμουντούρου? Θα φύγετε από εκεί? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Θα την πουλήσετε? Όχι. Α, θα μείνετε εκεί, το κόμμα θα μείνει εκεί, γιατί οι πληροφορίες ήταν, υπήρχε μια φήμη ότι επειδή δεν βγαίνετε οικονομικά, θα δώσετε αυτό το κτίριο για να πάρετε κάποια χρήματα, να βγάλετε τα οικονομικά και πάτε σε πιο μικρό. Εντάξτε, είναι ένα κόμμα εν κινήση. Θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα από εδώ και πέρα, τα οποία θα μπορέσουν να μας βάλουν σε μια στέρεα βάση. Και επίσης υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν την οικονομική ανάρρωση του ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν πιστεύω ότι τέτοια σενάρια ανταποκρίνονται σε μια μεσομονούρα. Προφανώς και προσωπικά δεν επιθυμώ να φύγω από την Κουμουντούρου, διότι μ' αρέσει αυτή η περιοχή. Θεωρώ ότι είναι μια περιοχή που συμβολίζει την πολυπολιτισμικότητα της Αθήνας, την δυνατότητα ανάπτυξης και γενικά είναι μια ιστορική περιοχή. Γνωρίζω πολύ καλά, ξέρετε, βλέπω τοξικοξαρτημένους συμπολίτες μας όταν περπατώ στην περιοχή και αυτό με εξοργίζει. Λέω πώς είναι δυνατόν τόσα βήματα από το Σύνταγμα, από την... Ναι, να συμβαίνει αυτό. Να συμβαίνει αυτό. Χρόνια και τώρα. Χρόνια τώρα. Και είναι, πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα παρουσιάζουμε, την αστεγία που βλέπω. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μεγάλο είναι σοβαρά θέμα. Κοινωνικά θέματα. Είναι σοβαρά κοινωνικά τώρα, θέματα. Τώρα, έτσι για να κλείσουμε ευχάριστα, τη Φάρλε, γιατί δεν τη φέρατε? Σας απάντησα ήδη, κυρία Πολκάρη. Για να μην σας κατηγορήσουν για το lifestyle. Προφανώς, ναι. Εντάξει, Ήχανα. Τώρα δεν είναι κακό. Με το γάμο όλα εντάξει, είναι όλα έτοιμα. Θα λένε ότι μιλάω για lifestyle. Εντάξει, θα παντρευτείτε. Εντάξει, θα προσκαλέσουμε τους φιλοξενούμενους μας από την Αμερική, κυρίως, και τις οικογένειές μας, οι οποίες, να θυμίσω, ότι ζουν Αμερική. Mm-hmm. Εντάξει, και θα τους προσκαλέσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια λιτή τελετή και ένα λιτό Σαββατοκύριακο μαζί,
στην Άρα βουλευτές δεν θα δούμε δικούς σας. Όχι. Α, δεν θα δούμε δικά σας στελέχη. Όχι. Θα γίνει κανονικά τέλος Αυγούστου, Θα γίνει κανονικά τέλος Αυγούστου και θα είναι, όπως είπα, ένα ευχάριστο αλλά λιτό Σαββατοκύριακο για τους φίλους μας και τις οικογένειές μας. Μας έχουν στηρίξει εδώ και χρόνια, γιατί μην ξεχνάτε ότι ισχύει. Τώρα πάλι μιλάω αυτοαναφορικά, αλλά πάμε πάλι. Η σχέση μας με τον Τάιλερ άρχισε μέσω πανδημίας. Γνωριστήκαμε λίγους μήνες πριν τα lockdown. Και κατευθείαν ήταν στην πρώτη γραμμή, ήταν στις ΜΕΘ στο νοσοκομείο στο Μανχάταν. Οι φίλοι μου και οι πρώην συνάδελφοί μου από την τράπεζα, την Goldman Sachs, είχαν πάει στα εξοχικά τους. Και εμείς πηγαίναμε για την νυχτερινή του βάρδια στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Λέει, τον πήγαινα μαζί, τον συνόδευα, γιατί ήταν μια δύσκολη. Και όταν μάλιστα χτυπούσαν τις κατσαρόλες 7 η ώρα το βράδυ, περπατούσαμε, λέει, στην γειτονιά πριν πάει στο νοσοκομείο, πριν πάμε στο νοσοκομείο, προσωπικά δάκρυζα, συγκινούμουν. Εκείνος, τίποτα. Λέει, αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτό είναι το λειτουργήμά μας. Και ποιος είναι αυτός. Και για να... όχι, το βλέπουν ως λειτουργήμα αυτό. Και πάρα πολλοί υγειονομικοί το βλέπουν έτσι. Και να θυμίσω ότι και πάλι είχαμε μια... να αναφέρω μάλλον, και πάλι είχαμε μια κατάσταση με καρότσα στο πήλιο. Α. Σήμερα, λοιπόν, ναι, χθες. Δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι προτεραιότητα για 5 χρόνια κυβερνά. Τι κάνει? Και άμα είναι προτεραιότητα, γιατί βάζει το κέρδος μέσα στην υγεία? Λοιπόν, αυτό το εθνικό σύστημα υγείας είναι μια τεράστια προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε και το ΠΑΣΟΚ να συνεργάζεται μαζί μας σε αυτό, γιατί η υγεία είναι όντως πάνω απ' όλα. Βέβαια. Κύριε Κασελάκη. Νομίζω ότι αυτά τα μεγάλα θέματα θα συζητήσουμε από το Σεπτέμβριο.